δεν φοβόμαστε τις δύσκολες ερωτήσεις. Ας το συνεχίσουμε. Και να έρθω λιγάκι στο Σάκη, αφού ηρεμήσει εδώ ο κόσμος, ο οποίος ήρθε σήμερα με πολύ καλές προθέσεις, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο σε αυτό που λέει ο Στάθης. Δεν θέλω να το αποφύγουμε. Νομίζω ότι πολλές φορές κάνει καλό να στεκόμαστε και σε κάποια πράγματα που μας κάνουν και νιώθουμε λιγάκι άβολα. Ίσως να βγει και μια αλήθεια μέσα από αυτό. Θέλω να πεις και εσύ, Σάκη, το παιχνίδι φέτος παίχτηκε με διαφορετικούς όρους. Από παίκτες οι οποίοι ήταν διαβασμένοι. Και άκουσα και εγώ από πολλούς παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν ότι το παιχνίδι είχε ανθρωποφαγία έντονη. Είχε πράγματα τα οποία ίσως πολλές φορές και να μην ερχόντουσαν στη δική μας γνώση. Και επηρέαζαν πάρα πολύ την ψυχολογία των παικτών, οι οποίοι στο τέλος αποχώρουσαν. Εσένα σε ζόρισε αυτό το πράγμα, σε βρίσκει σύμφωνο καταρχάς αυτός ο όρος της ανθρωποφαγίας? Δεν μου αρέσουν καθόλου αρχικά οι έννοιες που χρησιμοποιούνται και οι λέξεις έχουν μεγάλη βαρύτητα και βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά ανάμεσά μας για να λέμε τη λέξη ανθρωποφαγία. Δεν θέλω καν να την ξεστομίζω. Ο καθένας εκλαμβάνει τα γεγονότα όπως εκείνος τα αισθάνεται. Δεν εξέλαβα κάτι τέτοιο από τους συμπαίκτες μου. Μπορεί εγώ να έπαιζα διαφορετικά το παιχνίδι, να είχα στηριχθεί περισσότερο στα πόδια και στα χέρια μου και λιγότερο στη στρατηγική που μπορεί να χρειάζεται αυτό το παιχνίδι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αν ήταν μόνο παιχνίδι στρατηγικής, σίγουρα δεν είμαι ο κατάλληλος παίχτης. Μπήκα με άλλη σκέψη στο παιχνίδι. Έχω άλλα θέλω. Έχω άλλα θέλω, έχω άλλα πιστεύω. Λίγο το Σάκη να ολοκληρώσει αυτό που σκέφτεται. Λοιπόν, δεν θα μας αφήσουν ποτέ. Νομίζω πρέπει να πάμε κάπου αλλού να τα πούμε αυτά. Θα μεταφερθούμε λίγο πιο κάτω στο δάσος και να τα πούμε. Για να... Λοιπόν, παιδιά. Για να ηρεμήσουμε λίγο. Καταλαβαίνω το πάθος. Το πάθος και την αγάπη σας. Αλλά νομίζω ότι το θέμα που έχουμε πιάσει είναι αρκετά σοβαρό. Καταλαβαίνω ότι δεν συμφωνείς με τον όρο ανθρωποφαγία. Όχι, δεν συμφωνώ. Και για να ολοκληρώσω, να μην μακρηγορώ και κουράζω κανέναν. Νομίζω βρισκόμαστε σε μια γιορτή. Σε μια πολύ χαρούμενη στιγμή, είμαστε και οι δύο πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε εδώ. Εμένα δεν με τιμάει να ακούω για κάποιον ότι τον άφησα πίσω γιατί κατά κάποιο τρόπο του τέριαζε το παιχνίδι. Δεν τέριαζε σε κανέναν το παιχνίδι αν είναι ανθρωποφαγικό. Εγώ έτσι το εξέλαβα. Δεν άντεχα, άφησα κάποιον πίσω που έδειξε να αντέχει. Περάσαμε όλοι οι παίχτες τα ίδια, αντέξαμε όλοι τα ίδια. Ο καθένας εννοείται, σέβομαι την άποψη του καθενός, βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι, το έχουμε πει όλοι, που εγώ τουλάχιστον το αγαπάω πάρα πολύ. Από την πρώτη στιγμή που δήλωσα συμμετοχή, ήθελα να είναι σε αυτό το ταξίδι. Το ξανά έκανα δεύτερη φορά. Δεν θα μετανιώσω ποτέ για αυτό. Και αν ξαναμπω στο παιχνίδι, θα ξαναμπω για το αγωνιστικό κομμάτι και όχι για τη στρατηγική. Νίκο, εσύ ξεκάθαρα συμφωνείς με αυτή την χρήση του όρου της ανθρωποφαγίας? Ότι υπήρχε μια τέτοια πρόθεση από άλλους συμπαίκτες? Γιώργο, τα λεφτά, καλώς ή κακώς, ήταν πολλά φέτος. Είναι και αυτό μια μεγάλη αλήθεια. Ο καθένας ήθελε να προχωρήσει μία εβδομάδα παραπάνω, γιατί με τη εβδομάδα παραπάνω έπαιρνε και τα λεφτά. Τώρα, άμα δεν θέλουμε να το πούμε ανθρωποφαγία και θέλουμε να το πούμε κάπως αλλιώς, μπορεί ο καθένας να το πει όπως θέλει. Νίκο, νομίζω... Εδώ δίνει τη δική του μάχη. Δεν θα βρώσουμε κουβέντα από αυτό. Ζήστε το, μωρέ. Θα φύγω γουφός από εδώ απόψε. Τελείωσε. Δεν ακούω ούτε τη σκέψη μου. Υπέροχα.
Λοιπόν, Νίκο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ας αφήσουμε τις ανθρωποφαγίες και ας πάμε σε κάτι πιο λαϊκό. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πιστεύεις? Τι πιστεύεις γι' αυτό? Πιστεύεις ότι εφαρμόστηκε πέρα στο Survivor? Δεν ακούς τίποτα. Θα έρθω εγώ κοντά. Τι να κάνω? Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα, θα πω εγώ. Παιδιά, έχουμε ακόμη χρόνο. Έχουμε ακόμη χρόνο. Ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε λίγο. Κάνω τα δικά του. Κάτω εδώ, κάτω εδώ. Κάτω. Τι έγινε, παιδιά? Κάτω, έλα, έλα. Έλα, πολύ καλή, πολύ. Μισό, μισό, να κάνω μια κουβέντα, μια κουβέντα, μια κουβέντα. Θα κάνω μια κουβεντούλα, ρε παιδί μου, δικιά μας τώρα. Για πες. Ωραία. Θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, υπάρχει έκφραση «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Τι πιστεύεις γι' αυτό, το ζήσαμε φέτος? Υπήρχαν τέτοιες κινήσεις. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιώργο, σφίξαμε τα δόντια. Προχωρήσαμε, απομονωθήκαμε. Καθαρή σκέψη, αγάπη του κόσμου, όπως αποδείχτηκε. Και όλα μέσα στο παιχνίδι. Και όλα μέσα στο παιχνίδι. Εσύ, Σάκη, πιστεύεις ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα? Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ξεκάθαρα. Οι όροι δεν μ' αρέσανε και το είπα. Μπορούμε να το θέσουμε διαφορετικά. Άλλο το κομμάτι της στρατηγικής και άλλο το κομμάτι της ανθρωποφαγίας. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι βαδίκτουπες λέξεις, γιατί μπαίνουμε σε πάρα πολλά σπίτια που δεν θέλω σε καμία περίπτωση ένα παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ψάξει τι σημαίνει ή να νιώσει έτσι ή να αλλάξει την απόφασή του, αν είχε πάρει απόφαση να πάρει μέρος του Survivor, να μην μπει. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά μας κάνει καλύτερους. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, αλλά είναι και ένα παιχνίδι επιβίωσης. Ακριβώς. Νομίζω που εκεί πέρα μας βγαίνει το πραγματικό ένστικτο. Και πώς πρέπει να επιβιώσουμε. Ρε παιδιά, πέρα από την πλάκα. Και νομίζω ότι μπορεί και όλα να επιτρέπονται, απλά πρέπει να κρατάμε τον αληθινό μας χαρακτήρα και να προχωράμε παρακάτω. Εγώ να σου πω, εγώ τι πιστεύω. Παντού υπάρχει μια ζούγκλα. Εσείς τη ζήσατε real. Ήταν αληθινή ζούγκλα. Δεν υπάρχουν ζούγκλες σε μεγάλες εταιρείες. Δεν υπάρχουν ζούγκλες σε δουλειές που πέφτουν επισόπλατα μαχαιρώματα, γίνεται ο χαμός. Καταλαβαίνεις ότι κάποιοι προσπαθούν να προχωρήσουν λίγο παραπάνω από σένα. Είναι... Το θέμα είναι το κατά πόσο μπορείς να στηριχτείς σε κάποιον άλλον και να προχωρήσεις πιστεύοντας τον εαυτό σου κτλ.